οι δύο προϋποθέσεις, είτε η μία είτε η άλλη, δηλαδή δεν είναι αθρηστικά, θα πρέπει να βγάλουν βιβλία εσόδων-εξόδων και να κόψουν. Ένα από τα πιο σοβαρά θέματα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι υπάρχει η απειλή διακοπής της συνταξιοδότησης. Αυτό είναι από τα πιο σοβαρά που υπάρχει. Συσχετίζεται η σύνταξη με την προοδευτική ανάπτυξη του εισοδήματός. Δηλαδή σου λέει ότι άμα είναι να βγάλεις βιβλία δεν θα παίρνεις σύνταξη. Σημαίνει ότι δουλεύεις και αυτή είναι η λογική. Όχι. Συσχετίζεται. Δεν κόβεται αμέσως η σύνταξη. Ναι. Μειώνεται η σύνταξη ανάλογα με την αύξηση του εισοδήματος. Ναι. Τώρα, βέβαια, εδώ αν δούμε ποια είναι η σύνταξη, είναι αστείο πράγμα, γιατί ήδη, ας πούμε, μειώθηκαν οι αγροτικές συντάξεις από τα 350 ευρώ, έχουν πέσει στα 300 και ίσως και πιο κάτω. Ναι. Υπήρξε δηλαδή μια συνολική μείωση των αγροτικών συντάξεων 680 εκατομμύρια συν 150 εκατομμύρια αύξηση των εισφορών. Τώρα αυτό τι... Κύριε Πρόεδρε, για δύο λεπτά, γιατί τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Εγώ καταρχήν, επειδή γνωρίζω ανθρώπους, δεν ξέρω κανένα να έχει πάει να βγάλει βιβλία. Στο τέλος του τριμήνου όμως πρέπει να καταθέσουν αυτοί οι συγκεντρωτικές καταστάσεις, σωστά. Είναι σωστό αυτό. Τώρα, αλλά... Στο τέλος του τριμήνου, με την αλλαγή που επιβάλλει, ίσως επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών, συγκεντρωτικές καταστάσεις και για τις δαπάνες και για τα έσοδα και για τις αγορές. Και για τις αγορές. Είναι έτσι, αλλά το χειρότερο είναι ότι υπήρξε ένας ευνηδιασμός αυτή την περίοδο, γιατί προκειμένου να κάνουμε αγοροπολισίες προϊόντων, μάλλον πωλήσεις προϊόντων οι αγρότες, έπρεπε να έχουμε βιβλία και τιμολόγια. Ναι. Όταν βγαίνει λοιπόν η εγκύκλωση 31 Δωδεκάτου για να εφαρμοστεί μέχρι τις 10 του Γενάρη και όταν έχουν μειωθεί οι εφορίες κατά 60-70%, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αδύνατο. Κύριε Πρόεδρε, ωραία, η 10 του Γενάρη πέρασε τώρα. Μην εντοπίζετε μόνο αυτό το θέμα, γιατί θα σας πούν ότι, κύριε, εντάξει, σας δίνω μια παράταση ένα μήνα και τελειώνει. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να τα θέσετε. Εγώ έχω κάνει προτάσεις και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ποια είναι τα θέματα? Ότι αυτοί που είχαν 31 Δωδεκάτου απόθεμα πρέπει να γίνει απογραφή. Ναι, ναι. Διότι αν δεν γίνει απογραφή θα πουλάνε το 14 και θα έχουν μόνο έσοδα και θα φορολογούνται μόνο για έσοδα χωρίς τις αγορές. Δεύτερον, δηλαδή έχω φυλάξει εγώ 3 τόνους λάδι. Ακριβώς. Αν δεν το κάνεις απογραφή, θα το πουλήσεις το 14 και δεν θα έχεις αγορά. Μα δεν ξέρει ο άνθρωπος στο χωριό τι σημαίνει κάνω απογραφή του λαδιού που έχω στην αποθήκη. Ακριβώς. Ή στο... Τι σημαίνει αυτό? Δεύτερον, είναι το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο θα επιβληθεί επειδή είναι πλέον επιτιδευματίας, εφόσον έχει ανοίξει η βιβλία. 600 το χρόνο. 650 ευρώ. Είναι άλλα θέματα τα οποία το όριο που λέμε τις 10.000 δεν ακουμπάει εξίσου όλους. Άλλο το ποτιστικό, όπως πολύ καλύτερα ξέρετε από μένα, έτσι, άλλο το ξερικό αγρόκτημα. Μιλάτε για το τέλος επιτιδεύματος και μετά μιλάω ότι τα 10.000 όταν καλλιεργήσεις ένα ξερικό ή ένα ποτιστικό, έχεις 100 στρέμματα στο ένα, 100 στρέμματα στο άλλο. Η παραγωγή σε ακαθάριστα έσοδα στο ένα στρέμμα μπορεί να είναι 5.000 και στο άλλο μπορεί να είναι 15.000. Αν μία χρονιά καλλιεργείς αυτό, την άλλη το άλλο, είναι διαφορετικά ακαθάριστα. Όταν όμως μπει στο καθεστώς αυτό, πρέπει να διατηρήσεις με βιβλία για 5 χρόνια. Αυτά τα 5 χρόνια λοιπόν μπορεί εγώ να περάσω τα 10.000 φέτος και τα άλλα 4 χρόνια να είμαι κάτω από το όριο, αλλά να είμαι υποχρεωμένος να τηρώ βιβλία. Δεν γίνεται να κάνεις μέσο όρο. Δεν γίνεται, όχι. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να εντοπίσετε το θέμα να γίνουν σε 2 χρόνια αυτά. Δηλαδή να μην χρειαστεί να είσαι υποχρεωτικά σε τήρηση βιβλίων εφόσον έχεις καλύψει αυτό για μία χρονιά, για 5 χρόνια. Αυτό είναι άδικο και παράνομο. Κύριε Πελιώτη, όλα αυτά τα έχουμε επισημάνει. Εχθές είχαμε 12 λογιστές από όλη την Ελλάδα, συναδέλφους, έχουν καταγραφεί. Την Πέμπτη έχουμε 200 λογιστές από όλη την Ελλάδα, για να μην ξεφύγει τίποτα. Το τραγελαφικό όμως, μιλάω στο πολιτικό επίπεδο τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να απαιτείς αυτόματη προσαρμογή για όλα αυτά τα πράγματα που λέτε κι εσείς μέσα σε 10 ημέρες. Έτσι. Εδώ αυτό είναι πολιτική παράνοια, δηλαδή. Και αφού εδώ 31 Δεκάτου να βγαίνει η εγκύκλειος, 23-24 να ψηφίζει το νόμος, να μην υπάρχει καμία ενημέρωση, κανένας χρόνος προσαρμογής.
και να θέλουν να εφαρμοστούν μέσα σε δύο μέρες, σε πέντε μέρες και μια εβδομάδα. Αυτό που λέει ο πρόεδρος, υπήρχε... 10 Ιανουαρίου έχει τελειώσει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε 15 έχει σήμερα. Παρέμβαια. Έχει ανακοινωθεί τίποτα αν υπάρχει παράταση. Να πούμε, στο Twitter του κυρίου Θεοχάρη, η πολιτική... Πρόεδρε. Ναι, μισό λεπτό. Με μισό λεπτό, Βαγγέλη. Τι λέει στο Twitter ο κύριος Θεοχάρης? Ότι θα δώσει παράταση. Ότι θα δώσει παράταση. Ναι. Αυτά τα πράγματα γίνονται με κυκλίους, με αποφάσεις και με δελτία τύπου. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο, αλλά οφείλουμε να λέμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Με το νόμο 4110 που ψηφίστηκε 31 Απρώτου του 2013, όριζε ότι για το 2013 οι αγρότες θα φορολογηθούν με συντελεστή 13%, αλλά από 1η-1η του 2014 θα τηρούν βιβλία και στοιχεία. Βέβαια, ο νόμος έτσι, αν μόνο. Και θα φορολογηθούν με 26%. Δεν σας άκουσα. Και θα φορολογηθούν για το 2014 με 26%. Πολύ σωστά, από το πρώτο ευρώ. Πολύ σωστά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, από εκεί και μετά όμως λέτε πολύ σωστά ότι πρέπει να, η εγκύκλειος να βγαίνουν σύντομα. Παιδιά, δύο λεπτά. Τι πρέπει να κάνει ο γείτονάς μου ο Αντώνης στη Δρακώνα που είναι αγρότης? Και είναι 15 του μήνα. Τι πρέπει να κάνει? Βάσει του νόμου πρέπει να πάει. Τώρα, αύριο το πρωί πρέπει να πάει. Πρέπει να έχει βγάλει βιβλία, κύριε Καπουράκη. Πρέπει να πάει στο Μητρό να κάνει έναρξη. Πρέπει να πάει σε ένα λογιστή δηλαδή και να πάει. Μετάταξη. Μετάταξη, όχι έναρξη. Ναι, μετάταξη. Γιατί είναι στο ειδικό καθεστώ. Δεν παράταση ακόμα. Είναι μετάταξη. Είναι στο ειδικό καθεστώ των αγροτών. Πρέπει να πάει στο κανονικό καθεστώ. Μάλιστα. Εάν δεν το κάνει. Προθεσμία. Ναι, εντάξει, θα έχει ένα πρόστιμο 100 ευρώ. Α, και 100 ευρώ. Yeah. Και 650 το, για όσους επιτεδευματές. Αν βγει εγκύκλειος για παράταση, δεν θα πληρώσει τα 100 ευρώ. Και το πιο πιθανό. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν να μην δοθεί παράταση όταν ένα εκατομμύριο άνθρωποι πρέπει να κάνει, δεν έχει πάει κανείς να ανοίξει. Συμφωνούμε απόλυτα, θα δοθεί παράταση. Μα λέει ο πρόεδρος ότι το έχει ανακοινώσει στο. Στο Twitter. Στο Twitter. Εντάξει. Θα δοθεί αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι απόφαση. Εντάξει, θα το κάνει. Αυτό στο Twitter θα την βγάλει την. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να ζητήσετε ένα ικανό διάστημα, ούτως ώστε να προετοιμαστείτε. Όλοι πρέπει να έχουν βιβλία και στοιχεία, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ζητήσετε μια παράταση. Μέχρι 31 Μαρτίου. Δύο λεπτά, για να καταλάβουμε άλλο. Μεγάλο κομμάτι των αγροτών είναι μεγάλοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Είναι συνταξιούχοι. Οι οποίοι όμως έχουν το χωράφι τους, έχουν τις ελιές τους, έχουν το αμπέλ τους, έχουν μια περιουσία την οποία δεν διαχειρίζονται. Οι άνθρωποι αυτοί, εάν βγάλουν βιβλία και στοιχεία, αν κρατήσουν βιβλία και στοιχεία. Θα, ανάλογα με το τι θα δηλώσουν, θα τους περιοριστεί αν δεν αλόγω στη σύνταξη. Ανάλογα με την εξέλιξη του εισοδήματός τους. Εγώ δεν ξέρω. Μάλλον δηλαδή που παίρνει επιδότηση για τις ελιές, θα τις κόψουν τη σύνταξη. Κύριε άμα Πρόεδρε, είναι πολύ μεγάλη η επιδότηση. Πόσα λεφτά. Κύριε Πρόεδρε. Αυτή την κλίμακα δεν την έχουμε βγάλει ακόμη. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει άλλο θέμα εδώ. Και οφείλετε να το κοιτάξετε. Κάποιος που πάει να κάνει έναρξη πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις της ασφάλισης. Δηλαδή, όταν ένας συνταξιούχος πάει να εγγραφεί στον ΟΑΕ, πρέπει να τύχει ασφάλισης στον ΟΑΕ. Άσχετα αν είναι συνταξιούχος. Όταν συμμετέχει σε μια επιχείρηση, σε μια εταιρεία, άσχετα αν είναι συνταξιούχος, πρέπει να ασφαλιστεί. Τώρα είναι στον ΟΓΑ, έτσι. Ναι, εδώ λοιπόν στον ΟΓΑ, πρέπει να κοιτάξετε το θέμα, επειδή η εφορία αυτή τη στιγμή, αν πάει να κάνει ένα ξεζητήσει ασφάλιση. Όταν πεις ότι είσαι συνταξιούχος, πώς θα γίνει η έναρξη? Πρέπει να το ελέγξετε αυτό. Άλλο θέμα ανοίγει ο Βαγγέλης τώρα. Δηλαδή από τον ΟΓΑ πρέπει να φύγει, κύριε Πρόεδρε, από τον ΟΓΑ. Στον ΟΓΑ θα είναι. Αλλά επειδή είναι συνταξιούχος, η βεβαίωση τι θα λέει? Είσαι συνταξιούχος. Πρέπει η βεβαίωση αυτή να καθορίζει ρητά ότι είναι για έναρξη βιβλίων και στοιχείων. Αλλιώς η εφορία δεν θα σου κάνει έναρξη. Κύριε Καραμίθα, εγώ κόβω το κεφάλι μου επειδή γνωρίζω κόσμο. Του χρόνου τέτοια μέρα ούτε το 10% δεν θα έχουν ανοίξει και θα τους έρθουν σε όλους μπουγιουρντί πρόστιμα. Εγώ δηλαδή αυτό καταλαβαίνω. Εμείς, κύριε Καμπουράκη, ζητάμε παράταση μέχρι τις 31 του Μαρτίου και στις παρατηρήσεις που θα καταθέσουμε την Πέμπτη έχουμε εντοπίσει και ζητήματα νομοθετικής ρύθμισης, δηλαδή τροποποίηση του νόμου προκειμένου να εφαρμοστεί. Δεν θέλουμε να αλλάξουν. Δεν ζητάμε να αλλάξουν οι βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή οι 5.000 και το 10.000 εμπορικές εκτίσεις κτλ. Αυτό δεν το ξανακουβεντιάζουμε. Αλλά εντοπίζει η ομάδα εργασίας της Πασαγιές τόσα ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν, που θέλει και μέχρι νομοθετικές ρυθμίσεις μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Πρόεδρε, πάντως εγώ τώρα βλέπω τα Twitter εδώ του κ. Θεοχάρη, δεν βλέπω να λέει για παράταση πουθενά.
Για όσους περιμένουν πριν από 9 ώρες το